και δύο άγνωστες συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου George Osborne και με θέμα την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα αποκαλύπτουν οι Financial Times σήμερα. Ο Θανάσης Γκαβός από το Λονδίνο θα μας ενημερώσει. Financial Times, Γιάννη, αναφέρουν ότι από αυτές τις δύο συναντήσεις, όπως φέρεται να έχει πει σε συνεργάτες του Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει κτιστεί εμπιστοσύνη και σεβασμός, ενώ ο George Osborne, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, φέρεται να έχει εκμυστηρευτεί ότι θεωρεί τον Έλληνα πρωθυπουργό έναν αποτελεσματικό τεχνοκράτη. Αν και η ελληνική πλευρά, γράφει η εφημερίδα, είναι ξεκάθαρη ότι δεν έχει επέλθει συμφωνία και μια συμφωνία είναι δύσκολη, παρόλα αυτά αμφότεροι θεωρούν ότι είμαστε στην πιο κοντινή πιθανότητα συμφωνίας που έχει υπάρξει ποτέ. Και ως προς την πρόταση που έχει ρίξει στο τραπέζι το Βρετανικό Μουσείο, οι Financial Times λένε ότι προτείνει την επιστροφή στην Ελλάδα τμήματος των γλυπτών για μια περίοδο περίπου 10 ετών. Όταν αυτά τα γλυπτά επιστρέψουν στο Λονδίνο, το Βρετανικό Μουσείο θα στείλει στην Ελλάδα άλλα και περισσότερα από τα γλυπτά που έχει στη συλλογή του, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχουν γλυπτά και στις δύο πόλεις. Αλλά τονίζεται ότι επειδή η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί δάνειο, στη συμφωνία δεν θα υποχρεώνεται η Αθήνα να αναγνωρίσει την κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου. Για να δούμε, σε ευχαριστούμε, Θανάση.